Ναι, την ξεκυνηγάω καιρό. Κοριτσάκι μου, στο χρωστάω πάρα πολύ καιρό και ζητώ και συγγνώμη για την προηγούμενη φορά. Όχι, όχι. Το ήθελα και το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και από όλους σας. Μία σεζόν τελειώνει. Γεύση, τι σου μένει από αυτή τη σεζόν, όλοι. Επαγγελματικά, προσωπικά, τηλεοπτικά, απ' όλα. Ήταν πολύ ωραία χρονιά για μένα, γιατί δοκιμάστηκα σε ένα πολύ δύσκολο είδος, που είναι το late night show, ας πούμε. Και πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ακριβώς το είδος εκπομπής που ήθελα να κάνω, τα βρήκα σκούρα. Η Ναταλία, ναι. Ωραία. Τα βρήκα σκούρα με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο είδος η συνέντευξη. Και δεν είναι εύκολο είδος η συνέντευξη αυτού του είδους. Στο να πρέπει δηλαδή να κάνεις και ερωτήσεις που ο κόσμος περιμένει. Ναι. Να πρέπει να μην είσαι η αγιογράφος Ναταλία, να μην πρέπει να είσαι η Ναταλία που προστατεύει τους φίλους της, η Ναταλία που αυτό κτλ. Άρα λοιπόν τα βρήκα σκούρα. Έπρεπε να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα τελείως διαφορετικό είδος και έπρεπε να προσπαθήσω να υπερβώ αρκετά τις δυνάμεις μου και να... Τι να σου πω τώρα, να προσπαθήσω να ακόμα και να χαλάσω φιλίες προκειμένου να κάνω την εκπομπή. Χάλασες κάποια φιλία? Δεν χάλασα φιλία, αλλά μου αρνήθηκαν αρκετοί άνθρωποι να έρθουν στην εκπομπή όταν κατάλαβαν τι θα είναι αυτή η εκπομπή. Αλήθεια, Ναταλία? Ναι, αλήθεια. Σε πείραξε αυτό από φίλους? Γιατί έχεις στηρίξει και εσύ αρκετό κόσμο. Ναι, έχεις βγάλει αρκετό κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν με πείραξε, γιατί έχω μάθει ότι στη δουλειά αυτή πρέπει να δέχεσαι και τα ναι και τα όχι. Δέχεται η Ναταλία όχι? Πολλά όχι δέχεται η Ναταλία, γιατί από τη στιγμή που θέλω να λέω, να μπορώ να λέω και εγώ όχι, πρέπει να τα ακούω και τα όχι. Έχεις βαρέθει να σε ρωτάμε για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Αν είστε φίλες, αν έχετε τσακωθεί, τι θα γίνει τελικά? Γιατί τα ξαναβρήκατε? Γιατί πήγατε τώρα για να πιείτε ένα ποτάκι μαζί με το Θέμη? Φάγαμε του σκασμού. Εμείς φάγαμε, η Κωνσταντίνα έφαγε 3 φέτες τζίντζερ. Κοίταξε να δεις. Το χτες πρέπει να το αφήνουμε στο χτες. Έχω πει πολλές φορές και δεν θα το αλλάξω αυτό, ότι με την Κωνσταντίνα δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Και αυτό δεν το αλλάζω. Δεν γίνατε φίλες όμως? Όχι, δεν ήμασταν φίλες, αλλά συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε ήσυχα, χωρίς εντάσεις. Που σημαίνει ότι δεν είχαμε κανένα λόγο να μην μπορούμε ένα χρόνο μετά, το τέλος της συνεργασίας μας, να μπορούμε να πάμε να φάμε. Δεν είναι κολοτούμπα, όπως είπανε πολύ, γιατί είναι και της μόδας αυτή η κολοτούμπα. Κολοτούμπα θα ήταν αν εγώ είχα βγει και είχα βρήσει την Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Αν εγώ είχα βγει και είχα πει ότι είναι ένα απαράδεκτο πλάσμα, ένα αφόρητο πλάσμα, ότι δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου, και μετά ξαφνικά έβγαινα και έτρωγα μαζί της. Ωραίο αυτό... τρέιλερ αυτό, χωρίς να βάλω τα προηγούμενα. Πολύ μ' αρέσει. Ακριβώς. Αυτό θα ήταν κολοτούμπα. Από τη στιγμή που ουδέποτε είχα καταφερθεί αρνητικά, έτσι. Συγγνώμη. Είχα μιλήσει εναντίον της ποτέ, δεν έχω ποτέ μιλήσει εναντίον της, δεν θεωρώ ότι έχω υποπέσει σε καμία κολοτούμπα. Είπε στην Άντζη Νικολαίδου κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν φταίει η Κωνσταντίνα που δεν εκμεταλλεύονται το χρόνο που της δίνεται στον καθένα από αυτούς που είναι στην εκπομπή με την Κωνσταντίνα. Θεωρώ ότι ο κάθε παρουσιαστής, αυτό θα επαναλάβω και σε σένα, διεκδικεί το χώρο του και το χρόνο του σε μια ομαδική εκπομπή. Πολλοί είπαν ότι το είπες για την Κατερίνα Καραβάτου. Και για να Όχι. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η εκπομπή δεν έχει 2 παρουσιάστρες, έχει 4 παρουσιαστές. Έτσι. Τώρα, αν η Κωνσταντίνα έχει τη μαγιά, τη χαριτομενιά, το οτιδήποτε, να διεκδικεί χρόνο, να μπορεί να μιλάει, να είναι περισσότερο από τους άλλους, αυτό δεν είναι πρόβλημα της Κωνσταντίνας ή του τηλεθέτη. Δεν πιστεύω ότι αν πεταχτεί να μιλήσει ο Παύλος ή αν πεταχτεί να μιλήσει η Κατερίνα, η Κωνσταντίνα θα πει σιωπή! Σβουλώστε το όλοι σας. Δεν νομίζω. Λοιπόν, αν η Κωνσταντίνα μιλάει παραπάνω ή αν οι άλλοι μιλάνε λιγότερο, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Γιατί ασχολούμαστε όλοι με την Κωνσταντίνα? Αυτό έχει κάτι. Σε αυτούς σας. Προφανώς και έχει κάτι για να ασχολούμαστε όλοι και να ασχολείστε όλοι. Προφανώς και κάτι έχει. Προφανώς. Just the two of us. Ναι. Σε φωνάζουν του χρόνου και σου λένε θέλουμε να είσαι στην κριτική επιτροπή. Παράλληλα με ό,τι κάνεις βεβαιότατα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο αυτό από τη στιγμή που ανήκω στο δυναμικό του αντένα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Και δεν ανήκεις λοιπόν στον δυναμικό του αντένα. Σου χαλάω εγώ τη συνεργασία τώρα και κάνεις κάτι στο Μέγκα. Κάνεις... Δεν μου τη χαλάς τη συνεργασία. Έλα καλά τώρα για λίγο, για κανένα λεπτό και εγώ. Ναι, πολύ. Θα πήγαινε στην κριτική επιτροπή μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά, τον κύριο Θεοφάνου? Πολύ χαρά. Αν δεν ανήκα, ξανατονίζω, στο δυναμικό του αντένα, με πολύ χαρά θα πήγαινα. Έρχομαι Αντιγόνη μου, έρχομαι. Ουρλιάζουν από την εκπομπή μου. Πρέπει να κάνεις μία ερώτηση ακόμα για να πάω να γράψω. Μία ερώτηση ακόμα λοιπόν. Πρωινό, ποιο προτιμάς από τα δύο, Γιώργος Λιάγκας ή Σκορδάκος? Δύσκολη ερώτηση. Πολύ είσαι διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει με τον όμιλο. Πολύ διαφορετικά αν προϊόντα. Αν ο Πέτρος Κωστόπουλος και ανά ένα μήνα, ανά μία εβδομάδα σου λέγανε θα έρθει τη μία Ιζάτα Πακρυπού για να το παρουσιάσει. Την άλλη τώρα ακούμε για την Κατερίνα Καραβάτου. Θα αντιδρούσα όπως ακριβώς αντιδράει ο Πέτρος. Δηλαδή... Θα τους έγραφα όλους εκεί που τους γράφει και ο Πέτρος.
Καλή εκπομπή, Τζαχαράτο. Να είστε καλά. Να του κάνει. Σήμερα έχουμε Τάκη Τζαχαράτο, έχουμε Τζένι Χιλουδάκη και τρεις υποψήφιους ευρωβουλευτές. Είναι πολύ ωραίο. Είστε πολιτικό. Σα παρακαλώ. Τζένι Χιλουδάκη. Τζένι Χιλουδάκη. Τι θα κάνετε με τη Τζένι? Τα πάντα όλα, θα δείτε. Σας φιλώ.